Τι πάθαμε, η παράσταση τελείωσε και ακόμα δεν πρόλαβα να δω το κοριτσάκι μου να παίζει. Εσύ είστε για όλα εσείς, εσύ με την καθυστέρησή σου και εσύ με το αυτοκίνητο που το ξέχασες. Ε, τι να κάνω, ε, μα έτυχε, τι να κάνω. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Τώρα θα πρέπει απλά να εξηγήσουμε στην Άννα ότι έτυχε κάτι. Αχ, άμα δεν αργούσατε και άμα ήσασταν στην ώρα σας έτοιμοι, τώρα θα βλέπαμε το κοριτσάκι μου. Ε, μαμά, εγώ βαριέμαι να περιμένω. Θέλω να πάω σπίτι. Να περιμένεις μόνη σου την Άννα. Εγώ θέλω να πάω σπίτι να παίξω με τα παιχνίδια μου. Ε, δεν πειράζει για την παράσταση. τη δούμε άλλη φορά. Ε, δεν γίνεται να τον αφήσω να πάει μόνο στο σπίτι. Θα τον πάω εγώ. Εσύ περίμενε εδώ πέρα και προσπάθησε να ηρεμήσει την Άννα. Άντε πάμε, πάμε. Mm, «Θέλετε να φύγετε, ε, για να αποφύγετε τις συνέπειες. Εγώ όλα θα τα υπομένω. Τέλος πάντων, φύγετε και θα μείνω εγώ να περιμένω την Άννα. Θα προσπαθήσω να της εξηγήσω ότι μας έτυχε κάτι». «Ε, καλά, Άντε, θα τα πούμε μετά». «Ω, oh, γλιτώσαμε, Αλέξανδρε. Πάμε να παίξουμε PlayStation. Γεια σου, μωμό». «Αχ, ah, όλα εγώ τα τραβάω, όλα εγώ. Ήμουν έτοιμη και έχασα την παράσταση». «Αγαπημένα μου παιδιά, η παράσταση τελείωσε. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για εσάς. Όλοι παίξατε υπέροχα, από τον μικρότερο μέχρι και τον μεγαλύτερο ρόλο. Τι να σας πω, είμαι κατενθουσιασμένη. Δεν περίμενα να τα πάτε τόσο καλά. Και ο κόσμος από κάτω το καταυχαριστήθηκε. Πάτε τώρα να αλλάξετε και μετά να πάτε να συναντήσετε του γονείς σας. Είμαι πολύ χαρούμενη για εσάς». Έμα, έμα, είμα, εδώ είμαι. Ήταν τέλεια η παράσταση, έτσι. Ε, καλή ήτανε, αν και εγώ ήθελα να γίνω πρικήπηζα και έκανα αυτό το θάμνο. Αχ, δεν θέλω να βγάλω αυτό το φόρεμα από πάνω μου. Νιώθω τόσο ωραία που είμαι μια ωραία πρικήπησα. Παιδιά, γρήγορα, βγάλτε τα κουστούμια σας! Θα πρέπει να τα αποθηκεύσουμε. Επιτέλου, θα το βγάλω αυτό το χαζοκουστούμι!» Αχ, μακάρι να μην έβγαζε το δικό μου. Αλλά δυστυχώ η κυρία τα θέλει. Μα, πού είναι ο Ντέιβ. 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 Ε, εδώ είμαι. Πω πω, Άννα, δεν θέλω καθόλου κι εγώ να βγάλω το κουστούμι του πρίγκιπα. Νομίζω ότι μου πάει πολύ. Ναι, είσαι πολύ ωραίος. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα δώσουμε πίσω, έτσι μας είπε η κυρία. Ίσως ντυθούμε ξανά τις απόκριες. Άντε πάλι στα συνηθισμένα μας ρούχα. Μήπως είδατε πουθενά τους γονείς μας. Μ, εγώ βλέπω τους δικούς μου. Ε, παιδιά, πριν φύγουμε θέλω να χαιρετήσω τον Τζάστιν. Τζάστιν, ε, θα φύγουμε εμείς τώρα. Ε, καλά, όποτε θέλεις έλα από το σπίτι μου να παίξουμε. Καλά, θα το πω στη μαμά μου. Άντε γεια σου τώρα, γεια σου φίλε μου. Αχ, έχουν ήδη βγει κάποια παιδιά. Πού να είναι τώρα τα δικά μου. Σίγουρα η Άννα θα είναι πολύ συναχωρημένη. Ε, βλέπω τη μαμά, εκεί είναι. Η μαμά και πού είναι ο μπαμπάς. Ούτε ο Αλέξανδρος είναι μαζί της. Μαμά, μαμά, ήμουνα ένας τάμνος από τριαντάφυλλα και δεν μου άρεσε καθόλου. Εγώ ήθελα να ντυθώ πριγκίπισσα. «Αχ, αίμα, την επόμενη φορά. Ε, ελπίζω να έπαιξε καλά. Ε, ο παπάς και ο Αλέξανδρος πήγαν στο σπίτι. Θα έρθουν να μας βρουν αργότερα». Ε, «Τι εννοεί Δεν είδε την παράσταση, μαμά. Ε, δυστυχώς υπήρξε κάποιο πρόβλημα και δεν μπορέσαμε να, να παρευρεθούμε στην παράστασή σου». «Δεν μπορέσατε. Μα, μα για πρώτη φορά έπαιζα την πρικύπησα». «Μα πώς το κάνατε αυτό! Είμαι πολύ στεναχωρημένη!» «Άννα, ε, ξέρω ότι είσαι στεναχωρημένη, αλλά για να σου φύγει στην αχώρια θα σε πάω για παγωτό». «Όχι, δεν θέλω να πάω πουθενά. Θα μείνω εδώ μαζί με τον Ντέιβ. Να πάτε να φάτε μόνοι σας παγωτό». «Ντέιβ, άκουσες! Η μαμά μου δεν ήρθανε στην παράσταση. Δεν ξέρω, κάτι μου είπε του έτυχε και δεν πόλευαν να μας δούνε». Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά, μη στεναχωριέσαι. Θα τη δούνε βιντεοσκοπημένη την παράσταση. Όχι, είναι δυνατόν να μην έρθουν να δουν την κόρη του που έπαιζε την πρικήπησα. <χι> Θα έρθω μαζί σου. Δεν θέλω να είμαι με αυτού. Άννα, πρέπει να φύγουμε, πρέπει να πάμε για παγωτό. Ναι, θέλω να πάω να φάω παγωτό. Θα μου πάρει ένα τεράστιο παγωτό, μαμα, εντάξει γιατί έπαιξα πάρα πολύ ωραία το ρόλο μου. Όχι, εγώ δεν έρχομαι μαζί σας, θα μείνω με τον Ντέιβ. Να πάτε μόνοι σας να φάτε παγωτό. Αχ Ντέιβ, είμαι πολύ στεναχωρημένη, που δεν με είδαν οι δικοί μου να παίζω. Αχ, η Άννα, είναι πολύ στεναχωρημένη όπως το περίμενα. Ω, παιδάκι μου, ήσουν καταπληκτικός. «Μπαμπά με είδες, ήμουν ένας πρίγκιπας πολύ καλός». «Ναι, σε είδα γέ μου, ήσουνα υπέροχος». «Και γι' αυτό το λόγο θα σε πάρω και θα πάμε να φάμε μια ωραία πίτσα». «Αχ, δεν μπορώ να πάω με τον Ντέιβ, αχ τι κρίμα». «Πρέπει να φύγω Άννα, ο μπαμπάς μου μου είπε να πάμε να φάμε πίτσα». Καλά, και εγώ αναγκαστικά θα πάω να βρω τη μαμά και την αίμα που πήγαν να φάνε παγωτό. Τέλο πάντων, αλλά δεν του μιλάω, θα είμαι ακόμα θυμωμένη. Μ, νάτι. Αχ, Άννα, άλλαξε νόμι, παιδί μου. Έλα να σε πάρω ένα παγωτό. Όχι, δεν θέλω. Προτιμώ να κάθομαι εδώ πέρα. Μ, κοίταξε και εμένα μου είχε συμβεί αυτό και οι δικοί μου γονείς δεν είχαν δει την παράστασή μου και καταλαβαίνω πως νιώθεις. Αυτό για μένα το πήρε. Είναι η αγαπημένη μου γεύση. Τέλος πάντων θα το φάω και δεν πειράζει θα τη δούμε βιντεοσκοπημένη την παράστασή μου.